Στην απώλεια ενό από του πλέον γνωστού εκτελονιστέ, μέχρι πριν από λίγα χρόνια θρυνεί ο Βόλο. Πρόκειται για τον Δημήτρη Κασάνδρα, συνταξιούχο εκτελονιστή, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών. Ο εκ λοιπόν έχαιρε τη εκτίμηση των συναδέλφων του, καθώ επρόκειτο για έναν σωστό επαγγελματία, πρόθυμο να συντρέξει όλου όσοι χρειάζονταν τι γνώσει του. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγεία. Το άγγελμα του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του και δύο παιδιά, τον Νικόλα και την Αλίκη. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στι 12.30 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου στο Βόλο. Μεγάλη θλίψη όμω έχει προκαλέσει σε συγγενείς και φίλους για το άγγελμα του θανάτου του 65χρονου Ιωάννη Κωνσταντέλου. Ο εκ λοιπόν αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευγενία, τα παιδιά του Νικόλαο και Βαρβάρα, τα αδέλφια του και τα ανήψια του. Η εξόδιο ακολουθία τελέστηκε σήμερα 3η 1η Νοεμβρίου και ώρα το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Νέα Δημητριάδα. Η τηλεόραση του Άστρα εύχεται συλληπιτήρια του οικείου.